Όσον αφορά τώρα για το ρυθμό πληθωρισμού στην Ελλάδα που βαίνει μειούμενος, εκτιμώ ότι αυτό θα συνεχιστεί και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι μια επιτυχία. Εγώ προσωπικά δεν την περίμενα. Εγώ δεν περίμενα δηλαδή να καταφέρει η Ελλάδα να κρατάει τον πληθωρισμό της με τις δομές τις παραγωγικές που έχει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο. Υπάρχει εξήγηση, γι' αυτό. Ναι, θα έλεγα ότι η σύγχρονη μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι δίνει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς, της αξίας δηλαδή του προϊόντος μας, οπότε αυτή η αυξημένη ζήτηση που υπάρχει να μην έχει τόσο ισχυρή επίπτωση πάνω στον πληθωρισμό. Βέβαια δεν είναι χαμηλός ο πληθωρισμός που έχουμε, γενικότερα σαν μια εικόνα να σας το δώσω, έχω την αίσθηση ότι η ελληνική οικονομία έχει ανταποκριθεί μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση πολύ καλύτερα από ό,τι θα το περίμενε κάποιος. Μάλιστα. Να σας πω με μια εικόνα που συνηθίζω για να γίνομαι και πιο εύληπτος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει σημαντικά προβλήματα υγείας να έχει σηκωθεί από το κρεβάτι, ας πούμε, της εντατικής εδώ και 2-3 μήνες, να πέφτει μια μεγάλη πανδημία, ας πούμε, μια μεγάλη πανδημία γρήπης, και όμως να βλέπεις ότι αυτός ο καταπονημένος οργανισμός καταφέρει να ανταποκρίνεται καλύτερα από οργανισμούς πολύ πιο νεότερους, πολύ πιο υγιείς.